Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο δέρμα της πόλης. Στον παλιό Φράγκο Μαχαλά, στη σημερινή οδό Φράγκων 15, στέκει ένα από τα πιο επιβλητικά και εμβληματικά κτίρια στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο που πέρασε από χίλια κύματα στεγάζοντας την έπαυλη Άμποτ, την Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο κτίριο που βρισκόμαστε είναι του 1904. Το αρχικό όμως κτίριο χτίστηκε περίπου στο 1840 από έναν πάρα πολύ πλούσιο Έλληνο, όχι Έλληνο, θα λέγαμε ότι είναι αγγλικής υπηκότητας και καταγωγής, σκοτσέζος καταγωγή βασικά, από τη Σκωτία. Το Τζέκι Άμποτ. Ναι, το Τζέκι Άμποτ, για τον οποίο υπάρχει ένας τεράστιος αστικός μύθος γύρω από το πρόσωπό του, για την προσωπικότητά του, για τον πλούτο που απέκτησε. Ήταν έμπορος με καταγωγή από εμπόρους, Λεβαντίνος. Ουσιαστικά, στο σημείο που βρίσκεται το κτίριο, ο Τζέκι μεγάλωσε γιατί ήταν πρίκα της μητρός του, η οποία ονομαζόταν Δόμνα Καφτατζόγλου, της οικογένειας των γνωστών Καφτατζόγλου. Παντρεμένη με τον πατέρα του Τζέκι, αποκτούν τρία παιδιά. Το δεύτερο είναι ο Τζέκι. Ο Τζέκι και ο αδελφός του δημιουργούν μια εταιρεία περίπου στο 1825, εμπορική, γιατί η ιδιότητα των τότε ξένων στην Θεσσαλονίκη ήταν εμπορική. Τι εμπορεύονταν, γνωρίζουμε? Γενικά υπάρχουν κάποιες αναφορές για εμπόριο βαμβακιού, ακόμα όμως και ξύλων, γιατί στην πορεία ο Τζέκι και ο αδελφός του έχουν αποκτήσει μεγάλα κτήματα στην περιοχή του Λιτοχώρου και του Ολύμπου. Εκείνη την εποχή η Θεσσαλονίκη είναι Ελντοράντο. Είναι μια πόλη η οποία για τους ξένους ήταν ιδανική για το εμπόριο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης βοηθούσε και η θέση της πόλης, γιατί ως λιμένας βασικός των Βαλκανίων προωθούσε τα προϊόντα προς το βορρά και από Ανατολή προς Δύση, μέσω της Εγνατίας, μπορούσε να γίνει ένα εμπόριο. Ο Άμποτ λοιπόν κατασκευάζει μια τεράστια έπαυλη, της οποίας από μινάρια υπάρχουν ελάχιστα και μπορεί να τα δει κάποιος στην περιοχή του Δελασάλ, στο Ρετζίκι, η οποία στήκησε πάρα πολλά λεφτά. Η αναφορά λέει ότι το 1858 στην επίσκεψη του Αμπντούλ Μεζίτ ήταν το μοναδικό κτίσμα το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Σουλτάνο στην πόλη Θεσσαλονίκης, αλλά ο Άμποτ προτίμησε να επιδιώξει να μείνει ο Σουλτάνος ή να, τουλάχιστον να επισκεφτεί την έπαυλή του στο Ρετζίκι. Έτσι ξόδεψε για 5 χρόνια πάρα πολλά λεφτά, τα οποία οδήγησαν και πιθανόν αργότερα στην οικονομική του κατάρρευση. Ο ωραίος μύθος γύρω από αυτό είναι ότι όταν έφτασε ο Σουλτάνος εκεί, αφού πέρασε τα 7 χιλιόμετρα που χωρίζανε το σημείο αποβίβασης με το Ρετζίκι, πάνω σε κόκκινα χαλιά, που ήταν και το χρώμα των Οθωμανών, τη στιγμή λοιπόν που ο Σουλτάνος ακατέβαινε από την άμαξά του, εν εθρία υπήρξε ένας κεραυνός και μία αστραπή, από ό,τι λέει και η ιστορία μας. Οπότε προληπτικό Σουλτάνος αποφεύγει. Δέχεται όμως να πιει έναν καφέ πάνω σε ένα ανασημένιο δίσκο, ο οποίος είναι χαραγμένη ουσιαστικά η έπαυλη. Όταν πίνει τον καφέ, ο οποίος ψήθηκε σύμφωνα με την ιστορία με χάρτινα νομίσματα της εποχής και στήκησε μια ολόκληρη περιουσία, ρώτησε ο Σουλτάνος αν ο καφές είναι διαφορετικός όταν ψήνεται σε χόβολη ή όταν ψήνεται με χρήματα. Αφήνουμε λοιπόν την ιστορία του Σουλτάνου, ο οποίος 99% πρέπει να επέστρεψε και να έμεινε στην έπαυλη του Τζέκι Άμποτ στη Θεσσαλονίκη, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο κτίριο που μπορούσε να φιλοξενήσει και την πολυπληθή του ομάδα. Δεν έκτισε τυχαία την έπαυλη εδώ ο Άμποτ? Σίγουρα όχι. Ως έμπορος επιδίωκε να είναι πολύ κοντά σε ομοεθνείς του ή σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τα ίδια συμφέροντα με αυτόν. Το βασικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια ανακαλύψαμε το ότι είναι το σπίτι στο οποίο έμεινε ο Τζέκι Άμποτ όταν ο παππούς Βαρθολομαίος έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει νοικιάσει ένα σπίτι από τον Καφκατζόγλου στην περιοχή όπου μέναν οι περισσότεροι έμποροι. Το ότι μετά το 1825 που ξεκινάει το εμπόριο Βδέλας, μέχρι το 1840 αποκτάει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο ο Τζέκι και αποφασίζει να χτίσει την έπαυλη στο ίδιο σημείο όπου υπήρχαν και τα παιδικά του χρόνια, όπου μεγάλωσε. Ζει 23 χρόνια εδώ, μέχρι το 1863, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Οπότε περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας.
Ο Τζάκι οδηγήθηκε σε οικονομικό μαρασμό. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές γιατί έγινε αυτό. Το πούλησε. Το πούλησε, ναι. Πιθανόν μην το πούλησε και ο ίδιος. Γιατί καταστράφηκε οικονομικά, γι' αυτό, 99% υπήρχε καταστροφή οικονομική για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος ήταν ο ανταγωνισμός μεγάλης οικογένειας όπως η Ελατίνη που εμφανίζεται εκείνη την εποχή. Το δεύτερο είναι το ότι αντικαθιστάται ο Μεζίτ από τους δύο επόμενους Σουλτάνους και καταλήγει να γίνει Σουλτάνος ο Χαμίτ, ο οποίος είναι πιο αυστηρός στις οικονομικές. Στη φορολογία, ας πούμε. Και φορολογικές, ναι, δυσπραγίες του Οθωμανικού κράτους. Το τρίτο είναι το ότι υπήρχε μια σπάταλη ζωή και μια διένεξη ανάμεσα σε αυτόν και στον αδερφό του, οπότε οδηγήθηκε η εταιρεία που είχαν με το εμπόριο της Βδέλας σε αδιέξοδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αστικός μύθος, ο οποίος ντύνει την ιστορία του Τζέκι Άμποτ, λέει ότι ο Τζέκι Άμποτ πιθανόν να πέθανε μέσα στο κτίριο, φτωχός και μόνος, φοβούμενος ότι μπορεί να το δηλητηριάσουν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό βέβαια, γιατί ο Τζέκι Άμποτ δεν έχει ταφεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ όλη η οικογένεια είναι είτε στο Ορθόδοξο κημητήριο της Ευαγγελίστριας, είτε στο Καθολικό της Λαγκαδά. Μια μικρή αναφορά υπάρχει για έναν Νέλσον Τζέκι Άμποτ, ο οποίος βρίσκεται στα αρχεία του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης περίπου στο 1870. Αν ο Τζέκι είναι. Απόγονος πιθανόν, υπάρχει ένα Τζέκι Άμποτ ο οποίος χάθηκε με τον Τιτανικό. Νέλσον Τζέκι Άμποτ. Το 1890 ανασχεδιάζεται από τους Τούρκους μηχανικούς Μπαρούχ και Αμάρ. Επανασχεδιάστηκε για να έρθει να γίνει πιο λειτουργικός τράπεζα. Οπότε 1890 περίπου έχουμε έναν επανασχεδιασμό αρχικό, αλλά τελικά η μεγάλη αλλαγή θα γίνει λίγο αργότερα. Υπάρχει το 1896, οπότε νομίζω υπέστη ζημιές από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εδώ στο Φράγκο Μαχαλά, στη Φράγκικη Συνοικία. Υπήρχαν μερικά σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν ήταν εκτεταμένες έτσι ώστε το κτίριο να ξανακατασκευαστεί. Και το 1902 από το σεισμό. Η ημερομηνία σταθμός είναι η 29η Απριλίου του 1903, οπότε έχουμε την ολοκληρωτική καταστροφή, το κτίριο καταστρέφεται ολοσχερός από έκρηξη που προήλθε από αυτονομιστική τρομοκρατική ομάδα Βούλγαρων. Με τη μέθοδο του Ριφιφί κιόλας. Ναι. Είναι η εποχή των αυτονομιστικών κινημάτων στα Βαλκάνια. Είναι η περίοδος που τα σημερινά Σκόπια προσπαθούν να αυτονομηθούν, οπότε υπάρχει το κίνημα του Ήλιντεν. Επινοούν ένα σχέδιο το να χτυπήσουν την Οθωμανική Τράπεζα, η οποία δεν είναι και πολύ Οθωμανική. Είναι Αγγλογαλλικών συμφερόντων. Δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα το ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Αρχικά πιστεύαμε από μια έρευνα που έγινε από το Εργαστήριο της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ότι διατηρήθηκε η αρχική όψη. Με τα χρόνια και με εκτεταμένη έρευνα, ξέρουμε ότι το κτίριο μετακινήθηκε περίπου 6 μέτρα προς τα ανατολικά. Δηλαδή η θέση που βλέπετε τώρα δεν ήταν η αρχική θέση. Η αρχική θέση ήταν γωνία λόντος με φράγκων. Διατηρήθηκαν κάποια στοιχεία της αρχικής όψης, αλλά πιθανόν το κτίριο να έχει πλήρως ανακατασκευαστεί. Επόμενο πλήγμα που δέχεται το κτίριο είναι μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1917. Υπέστη σοβαρές ζημιές στο κτίριο. Η τύχη του κτιρίου, συσσαγωγικά, ήταν το ότι υπήρχε ένα άγγιγμα μεγάλων στρατιωτών στο διπλανό καθολικό νοσοκομείο. Οπότε οι άνθρωποι, οι στρατιώτες, προσπαθώντας να προστατεύσουν το νοσοκομείο, ταυτόχρονα προστάτευσαν και το κτίριο. Υπήρχαν καταστροφές στην πλευρά της οδού τύπου. Ήταν αρκετές, δεν ήταν όμως ολοσχερείς. Η τράπεζα μεταβάλλει λίγο το κτίριο σε δύο σημεία. Όταν χτίστηκε το δεύτερο κτίριο, το 1904, κατασκευάστηκαν οι όψεις που φαίνονται, δηλαδή οι όψεις Λέοντος Σοφού και οι όψεις της Φράγκων. Η πίσω πλευρά, η αθέατη πλευρά, η οδό τύπου, η οποία ήταν ένα πολύ μικρό στενάκι και οδηγούσε σε ένα χαμάμ, και η πίσω πλευρά, η οποία είναι όμορη με το επόμενο κτίριο, δεν είχαν αξία αρχιτεκτονική. Οπότε ήταν ένα κτίσμα ενός ορόφου. Προσθέθηκε ένας ακόμα όροφος, οπότε ουσιαστικά έγινε πιο λειτουργικό το κτίριο για τις ανάγκες της τράπεζας. Πρώτον, για να στεγάσει στο ισόγειο που βρισκόμαστε τώρα τις υπηρεσίες, και δεύτερον, για να στεγάσει τον διευθυντή της τράπεζας στον επανόροφο. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελείται από ένα υπερυψωμένο υπόγειο, από ισόγειο και τον πρώτον όροφο. Το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκε είναι η αργολιθοδομή,
Έχουμε τα τούβλα, χωρίς τις τρύπες αυτά τα τούβλα, και σαν συνδετικό υλικό επίσης χρησιμοποιήθηκε και το σίδερο. Κατασκευάστηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση του 1903 και μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου. Παρόλο που στο εξωτερικό μέρος του τείχου, στη γωνία βλέπουμε ότι αναφέρονται τα ονόματα των μηχανικών Μπαρούχ και Αμάρ. Σύμφωνα, των Τούρκων μηχανικών. Των Τούρκων, Εβραίοι ήταν ουσιαστικά, οι οποίοι όμως είχαν τα γραφεία τους στην Κωνσταντινούπολη. Τους συγκεκριμένους μηχανικούς, σύμφωνα με τα Οθωμανικά αρχεία, τους χρησιμοποιούσε η Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα και τους έστελνε για να επισκευάσουν όπου χρειαζότανε, όπου δηλαδή προέκυπτε ανάγκη, στα διάφορα υποκαταστήματά της που υπήρχαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Την Journal Thessalonica, την Thessalonique, την εφημερίδα της εποχής, την ημέρα των εγγενείων αναφέρονται τα ονόματα μόνο του Μπαρούχ και του Αμάρ. Αναφέρεται το όνομα κάποιου Καρμέλο, ο οποίος ανέλαβε να τελειώσει τον γλυπτικό διάκοσμο του κτηρίου, και ενός Γάλλου μηχανικού, του Χεράρ, ο οποίος επέβλεπε τις εργασίες. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι το κτίριο το συγκεκριμένο κατασκευάστηκε σύμφωνα με σχέδιο του Βιταλιάνο Ποζέλη, παρόλο που δεν αναφέρεται το όνομά του. Το όνομα του Βιταλιάνο Ποζέλη αναφέρεται μόνο στην εφημερίδα πάλι, στην Journal Thessalonique. Αναφέρεται την ημέρα της, που έγινε η τρομοκρατική ενέργεια, και αναφέρεται ότι ο Βιταλιάνο Ποζέλη με τον αδερφό του τον Καρμέλο ήρθαν για να επιβλέψουν τις διάφορες εργασίες που γινόταν για την αποκατάσταση. Για την αποκατάσταση, ναι. Που προφανώς, αν δεν είχε ο Ποζέλη κάποια σχέση με το κτίριο, δηλαδή αν δεν είχε κάνει τα σχέδια, δεν θα είχε και κανένα ενδιαφέρον να έρθει για να επιβλέψει. Έτσι ακριβώς. Εκτός των άλλων, βλέπουμε ότι ο Καρμέλο, ο οποίος αναφέρεται στη συνέχεια στα εγγένεια της τράπεζας, είναι ουσιαστικά ο αδερφός του Βιταλιάνο Ποζέλη. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός του κτηρίου του συγκεκριμένου παραπέμπει σε σχέδια του Ποζέλη. Ναι, φέρει δηλαδή τη σφραγίδα του. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δούμε το διοικητήριο, αν δούμε την παλιά φιλοσοφική σχολή, αν δούμε το τρίτο σώμα στρατού, βλέπουμε ότι έχουμε πολλά από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο Ποζέλη. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε το κτίριο εξωτερικά ότι υπάρχει αυτή η συμμετρία, δηλαδή ο κάθετος άξονας, ο οποίος ουσιαστικά χωρίζει το κτίριο στα δύο, η συμμετρικότητα. Πέρα από τη συμμετρικότητα υπάρχουν κάποια στοιχεία, τα λεγόμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία, που λέγονται στα γαλλικά ποταφέ, που σημαίνει η γλάστρα της φωτιάς, βρίσκονται ακριβώς επάνω στην οροφή του κτιρίου. Και αυτά τα στοιχεία τα βλέπουμε και σε όλες τις άλλες κατασκευές του Ποζέλη, που δεν βλέπουμε σε άλλα κτίρια. Επίσης υπάρχει το αέτομα επάνω. Υπάρχουν οι παραστάδες, αλλά και οι οικείονες με τα κορινθιακά και τα ιωνικά επίκρανα. Όλα αυτά παραπέμπουν σε Ποζέλη. Και ο Ποζέλη τι έκανε? Σχεδίασε ένα κτίριο το οποίο μπορούσε να αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης. Η Οθωμανική Τράπεζα ήταν γαλλικών και αγγλικών συμφερόντων. Επομένως, θέλανε ότι όταν έμπαινε μέσα ένας πελάτης της τράπεζας, θα έβλεπε στοιχεία από τον δικό του πολιτισμό, δηλαδή για τον Έλληνα. Νιώσει οικειότητα. Για να νιώσει οικειότητα. Εντυπωσιακό βέβαια είναι και το αίθριο, γύρω από το οποίο χτίζεται το κτίριο ουσιαστικά. Γύρω από το οποίο διαμορφώνονταν όλοι οι άλλοι βοηθητικοί χώροι της τράπεζας. Ναι. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν τα ταμεία της τράπεζας και γύρω-γύρω διαμορφώνονταν όλοι οι βοηθητικοί χώροι. Τόσο από τη μνημειώδη είσοδο, υπάρχει και μία δεύτερη είσοδος, η οποία οδηγούσε στον επάνω όροφο, στον οποίο έμενε ο διευθυντής της τράπεζας. Ακόμα και η σκάλα της εισόδου, της δευτερεύουσας εισόδου και η είσοδος, που είναι εξαιρετική και σαν πόρτα δηλαδή, αν την δούμε, αλλά και τα κάγκελα, τα μαρμάρινα σκαλοπάτια που οδηγούσαν, είναι όλα τόσο περίτεχνα και κοστίζαν εννοείται πάρα πολύ. Δεν ήταν εύκολο να γίνει μια τέτοια κατασκευή.
Κύριε Βασιλακάκη, εδώ βρισκόμαστε στο κλιμακοστάσιο που οδηγούσε στην κατοικία του διευθυντή της Αυτοκρατορικής Οθωμανικής Τράπεζας. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κλιμακοστάσιο είναι ιδιαίτερα περίτεχνα διακοσμημένο, η κουπαστή του, και μάλιστα φέρει στοιχεία φυτικού διακόσμου. Ό,τι αφορά το φυτικό διάκοσμο, βλέπουμε ότι παραπέμπει στο λεγόμενο αρκουδοπούρναρο, το οποίο αρκουδοπούρναρο σαν φυτό, σαν δέντρο, είναι εκείνο που φέρνει την ευημερία, τον πλούτο. Και οι Οθωμανοί είχαν πάρα πολύ συνδέσει αυτά τα συμβολιστικά στοιχεία, επειδή και ο διάκοσμός τους ήταν ανεικονικός, με τέτοιου είδους φυτικό διάκοσμο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οι συγκεκριμένες κεφαλές που καλύπτουν την κουπαστή, και είναι κεφαλές σκύλου. Όχι λόντο κεφαλές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε κουπαστές μέχρι τώρα, στις διάφορες επαύλεις. Και αυτό γιατί οι Οθωμανοί είχαν ιδιαίτερη αγάπη με το σκύλο. Τον θεωρούσαν προστάτη, τον θεωρούσαν φύλακα. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη κουπαστή έχει διακοσμηθεί με τις κεφαλές του σκύλου. Εντυπωσιακή είναι και η ιστορία των αγαλμάτων που υπάρχουν στο προάβλιο. Με τον Δημήτρη, κάνοντας την έρευνα, είδαμε ότι η πρώτη αναφορά για τα συγκεκριμένα αγάλματα, τα οποία θεωρούνται τα μοναδικά υπαίθρια αγάλματα που έχουν διασωθεί του 19ου αιώνα, εξαιρετικής τεχνοτροπίας, η πρώτη λοιπόν συγκεκριμένη αναφορά γίνεται από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, ο οποίος εκ παραδρομής τα αναφέρει σαν πίστη και οικονομία, ενδεχομένως συνδέοντάς τον με την Οθωμανική Τράπεζα, με το υποκατάστημα. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για πίστικη οικονομία. Βρήκαμε μία μαρτυρία του αείμνηστου καθηγητή του Δημήτρη Πανταρμαλή, ο οποίος αναφέρει ότι έχουμε δύο γυναικείες μορφές, της μούσας και της νύμφης. Η μούσα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν κρατάει στα χέρια της ούτε κάποια σφαίρα ουράνια, οπότε να τη συνδέσουμε με την ουρανία, ούτε κάποιο προσωπείο, ούτε κάποιο ηλιτάριο, δηλαδή κάτι που να μας βοηθήσει να το συνδέσουμε με μούσα. Η μούσα όμως η συγκεκριμένη φέρνει τη συμποσιακή κορδέλα στο κεφάλι. Και τι σημαίνει αυτό? Στην αρχαιότητα, ένας μουσικός για να συμμετέχει σε ένα συμπόσιο, πριν ακριβώς μπει στο συμπόσιο, μια βλητρίδα για παράδειγμα, έφερε στο κεφάλι της τη συμποσιακή κορδέλα. Βλέπουμε ότι δεν κρατάει, είπαμε, όλα αυτά που παραπέμπουν σε μία μούσα, αλλά κρατάει στα χέρια της ένα πουγγί παραγεμισμένο με νομίσματα. Παραπέμπει στον πλούτο του Τζέκι Άμποτ. Γιατί ο Τζέκι Άμποτ ήταν αυτός που έδωσε τα χρήματα για να φιλοτεχνηθούν τα συγκεκριμένα αγάλματα. Πιστεύουμε ότι τα συγκεκριμένα αγάλματα, η νύμφη και η μούσα, παρόλο που δεν υπάρχει υπογραφή, φιλοτεχνήθηκαν πάνω στο πρόπλασμα του Λεωνίδα Δρόση. Και απέναντι ακριβώς υπάρχει μία νύμφη. Η νύμφη απεικονίζεται χωρίς τα σανδάλια, που σημαίνει την επαφή της με το νερό. Τα μαλλιά της είναι ελαφρώς νοπά, δηλαδή είναι σαν να βγήκε μόλις από το στοιχείο του νερού. Το ένδυμά της δεν είναι τόσο περίτεχνο, είναι πιο απλό και μάλιστα φαίνεται ότι γρήγορα έχει βγει από ένα στοιχείο του νερού και έχει ανεβεί στο βάθρο της και έχει καθίσει και μάλιστα δεν έχει καν προλάβει να σηκώσει την γυράντα από το φόρεμά της. Τα γάλματα τα συγκεκριμένα βρίσκονται σε διάδραση με τον θεατή και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τα γάλματα αυτά ξεχωριστά. Τα γάλματα τοποθετημένα πάνω σε βάθρο δεν κοιτάζει το ένα απέναντι στο άλλο, γυρίζει το πρόσωπό τους και η μία και η άλλη θεότητα μπρος την είσοδο ακριβώς της έπαυλης, κατεβάζουν το βλέμμα, έχουν τη διάδραση με το θεατή ή τον επισκέπτη του οδείου και μάλιστα υπάρχει η χαρακτηριστική κίνηση του χαλοσορίσματος. Ενώ βλέπουμε λοιπόν τα δύο αυτά αγάλματα, τα γυναικεία, να αποδίδονται κατά τα τρία τέταρτα, να μην έχει δουλευτεί δηλαδή τόσο η πλάτη του αγάλματος, των δύο αγαλμάτων, βλέπουμε ότι ο τρίτονας είναι εκείνος που διαφέρει, ωστόσο βρίσκεται και αυτό σε μία διάδραση με τον θεατή, τον επισκέπτη. Ο τρίτονας είναι περίβλεπτος, με την έννοια ότι από όποια μεριά και να βρεθεί ο θεατής, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για τρίτονα. Και ο τρίτονας τι ήταν? Ο τρίτονας, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, είχε μια διπλή δελφινίσια ουρά. Βλέπουμε δηλαδή να την αναπαριστά ο καλλιτέχνης και μάλιστα με ιδιαίτερη μαεστρία.
Είναι τοποθετημένο σε ένα αναβρητήριο. Ήταν τοποθετημένο στην αρχή στην οδό τύπου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε και πήγε από εδώ. Και εκείνο που μας παραξένεψε, παρατηρώντας το άγαλμα, είναι ότι ενώ έχουμε ένα κορμί εφήβου, έχουμε ένα πρόσωπο μικρού παιδιού. Το έκανες και εμένα. Το έκανες και εμένα. Το έκανες και εμένα γιατί ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε ώστε γύρω από το αναβρητήριο ήταν τοποθετημένα τραπεζάκια με καρέκλες. Οπότε οι επισκέπτες της έπαυλης του Τζέικι Άμποτ μπορούσαν να πίνουν τα σερμπέτια τους, το τσάι τους, γύρω από εκεί. Φανταστείτε όμως έναν τρίτονα, ο οποίος είχε το σώμα του εφήβου και στη συνέχεια επίσης το πρόσωπο ενός εφήβου, δεν απέπνεε αυτή την τρυφερότητα, αυτή τη χαρά. Επομένως, τι κάνει. Χρησιμοποιεί το σώμα ενός εφήβου, αλλά στη συνέχεια αλλάζει τις καμπύλες στο επάνω μέρος του σώματος που καταλήγουν στο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού. Πιστεύω κάποια στιγμή ότι με την αποκατάσταση και του κτηρίου θα γίνει και των αγαλμάτων, οπότε μέσα από την μπουρού που κρατάει ο τρίτονας να ξαναβγαίνει πάλι το νερό, το συντριβάνει δηλαδή, όπως έβγαινε και στο παρελθόν. Το 49 είναι μετά τον πόλεμο που περνά στο... οι τίτλοι ιδιοκτησία ουσιαστικά περνούν στο ΙΚΑ. Ναι, αγοράζει το ΙΚΑ εκείνη την εποχή για να το χρησιμοποιήσει. Αναφορές από τότε, από μαρτυρίες ανθρώπων που έρχονται από εδώ, ήταν ότι είχε και εξωτερικά γιατρία. Πέρα ότι ήταν χώρος λειτουργικός των γραφείων. Γιατί είναι και τεράστιο το κτίριο, είναι ακριβώς, πολύ μεγάλο. Ειδικά στον πρώτο όροφο έχει αυτού του παλαιού τύπου ταμπελίτσες πάνω από. Αυτές δεν αλλάξανε, υπάρχουν από τότε. Ταμπελίτσες οι οποίες δηλώναν ποιες ήταν οι αίθουσες. Yeah. Εκεί που αυτή τη στιγμή έχουμε το άγαλμα του Τρίτονα, υπάρχει ένα σημείο το οποίο δείχνει το ότι υπήρχε ένα εξωτερικό γιατρίο και όντως ήταν ένα γιατρίο πρώτων βοηθειών. Και το ΙΚΑ στεγάζεται εδώ στο μεγάλο σεισμό της 20ης Ιουνίου του 1978. Πάλι έχει ζημιές στο κτίριο και η λειτουργία του διακόπτεται. Από μια μαρτυρία που έχουμε από τον τότε οικονομικό διευθυντή σε μια συνέντευξη που έγινε για το ΟΔΙΟ είναι ότι στο σημείο που βρίσκεστε ακριβώς από πίσω ήταν το κομμάτι που αποκολλήθηκε. Απλώς ο ΙΚΑ είχε τη δυνατότητα τότε, είχε πολλά κτίρια. Και είχε τη δυνατότητα. Μετεκατασταθεί. Ναι. Mm. Οπότε το 1978 θεωρείται ακατάλληλο. Και είχε κηρυχθεί από το 1977 διατηρηταίο, πολύ νωρίς. Ναι, είναι τότε που αρχίζει η Ελλάδα και αναγνωρίζει το δικαίωμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης, έτσι ώστε να γλιτώσει την απολωτρίωση της δεκαετίας του 60 όπου θέριζε. Mm. Το 1987 μπαίνουμε για πρώτη φορά. Ακριβώς, μπαίνουμε για πρώτη φορά στο ΟΔΙΟ. Και έκτοτε θεωρώ ότι στη συλλογική μνήμη των Θεσσαλονικαίων το κτίριο έχει συνεθεί με το ΟΔΙΟ. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία, θα έλεγα ευφιέστατη πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλησε να καταστήσει την Θεσσαλονίκη, την άρτη απελευθερωθήσα Θεσσαλονίκη, έναν φάρο πολιτισμού, να συσπυρώσει την ελληνική κοινότητα. Ήταν τότε ένα πολυπολιτισμικό κέντρο, άλλωστε, αυτό είναι γνωστό. Το στρατηγικό σχέδιο ήταν πολύ συγκεκριμένο, να φέρει έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, Έλληνα, για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, τον Αλέξανδρο Καζαντζή, ο οποίος ήδη είχε μια σημαντική καριέρα στις Βρυξέλλες, στο Βασιλικό Όδειο των Βρυξελών, ως καθηγητής, κατήχε την έδρα καθηγητή βιολιού. Και φέρνοντας έτσι τον Καζαντζή, θέλησε ο Βενιζέλος να δημιουργήσει έναν νέο πόλο έλξης για την ελληνική και όχι μόνο κοινότητα,
ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει η συμπρωτεύουσα του πολιτισμού και της μουσικής στην Ελλάδα. Προωθούμε κάθε ταλέντο το οποίο μπαίνει σε αυτόν τον χώρο για να ακολουθήσει κάποιος μια καριέρα είτε ως σολίστ, είτε ως μέλος ενός φωνητικού ή οργανικού συνόλου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Χρειάζονται πολυετείς σπουδές, χρειάζονται πολυεπίπεδες σπουδές, χρειάζεται διαρκής έκθεση στα στοιχεία της φύσης και όταν λέω στοιχεία της φύσης αναφέρομαι στις παραστάσεις, στις παρουσιάσεις, στις συναυλίες. Οργανώνουμε και εμείς πολλές φορές τέτοιες εκδηλώσεις ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους σπουδαστές μας τόσο ως μέλη ορχιστρών όσο και ως σολίστ να παρουσιάσουν το έργο τους, να δοκιμαστούν επί σκηνής, να απολαύσουν τον ηλεκτρισμό μιας παράστασης, μιας εκδήλωσης τέτοια με ζωντανό κοινό. Το κρατικό δίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι έχει αλλάξει 7 κτίρια. Το 87 καταλήξαμε σε αυτόν τον υπέροχο ιστορικό μνημιακό χώρο. Ήδη διεξάγονται κάποιες εργασίες, είμαστε εν μέσω σκαλωσιών και κρυωμάτων. Αυτό είναι καλό σε αυτή την περίπτωση, γιατί το κτίριο αυτό πρόκειται να αποδοθεί σε 2-2,5 χρόνια πλήρως ανακαινισμένο, εξυγχρονισμένο, αναβαθμισμένο, έτσι ώστε να επιστρέψει το κρατικό οδείο εδώ και μάλιστα να έχει πλέον την χρήση του εξασφαλισμένη και κατοχυρωμένη για τα επόμενα 35 χρόνια. Η βιβλιοθήκη του κρατικού οδείου είναι η δεύτερη μεγάλη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στη Βόρειο Ελλάδα. Ο ρυθμός εισαγωγής αυτή τη στιγμή για παρτιτούρες και βιβλία είναι 20.000 περίπου. Όσον αφορά τα κατεγραμμένα, αν εξαιρέσουμε τις δωρεές, το αρχείο κτλ., ξεπερνάμε τουλάχιστον τις 40.000. Το υλικό είναι πολύ πλούσιο σε παρτιτούρες, βιβλία, δίσκους, οπτικοακουστικό υλικό διάφορο. Και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό μέρος του υλικού μας αποτελεί το αρχείο του ΟΔΙΟΥ που έχει χειρόγραφες παρτιτούρες μεγάλων Ελλήνων συνθετών.